Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Λαμάρη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι δύσπιστοι οι πολίτες απέναντι στους βουλευτές, στη Βουλή, στους πολιτικούς. Και αφορμή βεβαίως είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για το θέμα των πολυσυνταξιούχων. Και όχι μόνο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια δυσπιστία απέναντι στην πολιτική και μια απαξίωση είναι γεγονός. Και το συζητήσαμε νομίζω μερικές φορές, ευθύνη φέρουν πάρα πολλοί παράγοντες, μη εξαιρουμένων των ίδιων των κομμάτων και των ίδιων των πολιτικών. Αυτή την απαξίωση την έχετε κερδίσει με το σπαθί σας, οφείλουμε να πούμε. Να είστε καλά. Νομίζω πως εντάξει υπάρχει και το δίκαιο του απλού του πολίτη, αλλά δεν είναι πάντα τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που κινούνται. Εν πάση περιπτώσει έχουμε όλη ευθύνη να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα, γιατί ξέρετε, εκείνο που συμβαίνει στο τέλος της ημέρας είναι το αποτράβηγμα από τη συμμετοχή, που στο τέλος της ημέρας εξυπηρετεί εκείνο που δεν θέλεις. Γιατί νομίζω όταν αφήνεις τον άλλον να ενεργεί για σένα ή πολύ περισσότερο να αποφασίζει για σένα για πράγματα που σε αφορούν, είναι ό,τι χειρότερο. Και επικίνδυνο κάποιες φορές. Και επικίνδυνο, και το ζούμε σε άλλες χώρες. Βλέπουμε να εκλέγονται ηγεσίες με το 30% συμμετοχή των ψηφοφόρων και στο τέλος το 70% τι κερδίζει που δεν συμμετέχει, απλώς εκχωρεί τα δικαιώματα του σε έναν άλλον μικρότερο ποσοστό, το οποίο του ορίζει και τις τύχες του. Εδώ που συμμετέχει είναι το ερώτημα τι κερδίζει, κύριε Λαμάρη, διότι εδώ που συμμετέχει το 70% ο πολίτης νιώθει εξίσου μακριά από τη λήψη των αποφάσεων, νιώθει εξίσου αμέτωχος. Έτσι δεν είναι. Εδώ είναι ο ρόλος του, διότι δεν αρκεί στον καθένα μας απλά να προσέχετε στην κάλπη μια φορά κάθε πόσα χρόνια για να δώσει την ψήφο του, και μάλιστα ας μου επιτραβεί πολλές φορές να ενεργεί επιφανειακά με την έννοια ότι ό,τι γυαλίζει το παίρνω, ό,τι δεν γυαλίζει το αφήνω, και το γυάλισμα μπορεί να είναι ψεύτικο ή και επιφανειακό. Άρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε στην κυπριακή κοινωνία είναι τη συμμετοχή στα κοινά σε μια σταθερή και μόνιμη βάση. Και νομίζω κοινά δεν είναι μόνο η αυστηρά στενή έννοια της πολιτικής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εμπλακεί ο πολίτης, σήμερα πολύ περισσότερο ο νέος, και να καθορίσει πολιτικές, να καθορίσει εξελίξεις, να δώσει αποτελέσματα. Δεν είναι βέβαια μόνο θέμα των πολιτών, κύριε Λαμαρή, διότι το βλέπει ο κόσμος εδώ. Χθες είδαμε βουλευτές, ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι ξεχάσαμε ότι είχαν εκλεγεί πριν από 5 χρόνια. Και τους είδαμε σε αυτό το αποχαιρετιστήριο πάρτι να είναι εκεί και να λέμε: α, ναι, αυτός είναι βουλευτής. Δεν τον έχουμε δει 5 χρόνια. Οπότε. Εντάξει, δεν θέλω να κρίνω εγώ τους συναδέλφους, νομίζω. Όχι, απλώς επισήμανση ήταν. Ναι, ναι, ήταν μια επισήμανση απλώς. Ναι. Κύριε Λαμάρη, τώρα επί του συγκεκριμένου θέματος με τις συντάξεις. Θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια. Και διερωτάται ο καθένας, και κυρίως οι πολίτες, μα θα έπρεπε να φτάσουμε στο παραπέντε ή στο και πέντε, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και είναι και αμφίβολο αν την ερχόμενη Πέμπτη δεν εγερθούν κάποια άλλα προσκόμματα συνταγματικότητας, νομικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ακριβώς δεν είναι θέμα. Πρώτα απ' όλα για τον χρόνο, νομίζω πως εντάξει, είναι σήμερα πιο ευαίσθητος ο πολίτης, περισσότερον σε, αν θέλετε, και εδώ πάλι μπορεί να κάνει κάποιος την κριτική του, σε πράγματα τα οποία δεν είναι και τα απόλυτα κυρίαρχα. Είναι ένα ζήτημα και μια στρέβλωση και έναν απαράδεκτο γεγονός αυτό που λέμε πολλοί συντάξεις. Και νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα πρέπει να το λύσουμε. Η ίδια η κυβέρνηση έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο και εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα προσπεράσουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν για να φτάσουμε σε αποτέλεσμα την Πέμπτη. Στο πρώτο που μας το λέει αυτός, διότι γενικά υπάρχει μια αισιοδοξία. Ναι, θα γίνει, θα περάσει και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Ναι. Και εμείς δεν είμαστε. Πω και την δική μου άποψη, και δεν είναι και το τέλος του κόσμου, δηλαδή αν δεν ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Φτάνει που αρχίσαμε να αγγίζουμε αυτά τα ζητήματα
και νομίζω ότι καλύτερα να μην είναι βιαστικές οι αποφάσεις και οι ενέργειες, για να είναι και σωστές. Μάλιστα. Κύριε Λαμάρη, ωστόσο, ναι, ωστόσο υπάρχει ένα θέμα που αφορά βουλευτές, πρώην δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αν δεν ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σημαίνει ότι εξασφαλίζουν αυτά που εξασφαλίζουν οι άνθρωποι. Και υπάρχει έτσι μια υποψία και φαντάζομαι θα το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η κολυσιαργία ενδεχομένως να οφείλεται και σε μια προσπάθεια να βολευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Κάθε άλλο, εγώ δεν θα το επικεντρώνα σε αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω ότι εντάξει, τον καθένα να τον αγγίζουν τα προσωπικά ζητήματα, αλλά δεν νομίζω ότι το κοινοβούλιο και με τη σύσταση που έχει σήμερα θα σταθεί σε αυτό το κόλλημα, δηλαδή το πόσο θα επηρεάσει κάποιους προσωπικά. Αλλά και από την άλλη θα λύσουμε δηλαδή το πρόβλημα. Εγώ λέω ότι πέστε πως είναι έτσι και θα επηρεαστούν δύο ή τρεις από τους υφιστάμενους βουλευτές και θα έχουν ωφελήματα αν δεν ψηφιστεί την Πέμπτη. Καλά αν όλοι οι άλλοι προηγούμενοι, δεν μας ενδιαφέρει, που είναι και από εκεί που ξεκίνησε το πρόβλημα. Ναι, οι πάντες μας ενδιαφέρουν, αλλά αυτοί ήδη ψηφίζουν και λίγο πολύ για τον εαυτό τους, να το πούμε έτσι. Αυτό που βλέπει ο κόσμος είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα, κύριε Λαμάρη. Και ότι ο καθένας έχει τις δικές του φοβίες. Όπως μπορεί να πει κάποιος ότι και η κυβέρνηση δεν ήθελε να αγγίξει το θέμα λόγω δημοσίων υπαλλήλων, γι' αυτό κατέθεσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όπως το κατέθεσε. Μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν εν ώψη εκλογών. Καθένας μπορεί να λέει τα δικά του. Κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα είναι τι γίνεται στο τέλος της μέρας. Έτσι κι αλλιώς μπήκαμε στη λογική της λύσης αυτών των προβλημάτων. Mm-hmm. Είτε αρέσει του Γιάννου του Λαμάρη σε προσωπικό επίπεδο, είτε δεν του αρέσει, εγώ θεωρώ πως η κοινωνία έχει ορίσει αυτή την ατζέντα. Και νομίζω πόσο δεν υπάρχει επιστροφή. Φτάνει να λύσουμε αυτά τα ζητήματα με τον πιο σωστό τρόπο, με τον πιο δίκαιο και να εξυπηρετούμε την κοινωνία στο σύνολο της. Να στέλνουμε και τα πιο σωστά μηνύματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα μπορούν και να το θέλαν κάποιοι συνάδελφοι να σταθούν εμπόδιον γιατί επηρεάζονται σε προσωπικό επίπεδο. Επειδή μας είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου, κύριε Λαμάρη, να έρθει, να μην περάσει τώρα και να πάει ουσιαστικά στην επόμενη Βουλή αυτό το ζήτημα, εσείς θεωρείτε ότι, με δεδομένο αυτό που είπατε και προηγουμένως, τη απαξίωση του ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και ουσιαστικά σας στέλνει ένα μήνυμα, θα είναι πολύ ωραία η εικόνα που θα δώσει αυτό το σώμα με το να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο και να το στείλει, ή να σας το αντιστρέψω, θα έχει πολύ άδικο ο κόσμος να μην πάει να ψηφίσει στις εκλογές όταν εσείς το στείλετε εντός Σεπτέμβρη αυτό το θέμα, στη Νέα Βουλή και αν και εφόσον? Εγώ θεωρώ ναι, πως δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι το κριτήριο του κόσμου αν θα πάει ή δεν θα πάει στις εκλογές. Εγώ το είπαμε πια. Είναι ένα από τα κριτήρια. Ναι, αν δεν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί κάτι ολοκληρωμένο και σωστό, που θα βάζει τέρμα, οριστικό τέρμα σε αυτές τις στρεβλώσεις, τον Ιούνιο παραδείγματος χάρη, ή τον Ιούλιο, δεν θα είναι καλύτερα παρά να ψηφιστεί αύριο την Πέμπτη μια μεσοβέστικη προσεγγίση. Με αυτή την έννοια. Θα για να ικανοποιηθεί το αίσθημα αυτή τη στιγμή του πολίτη. Μα εσείς λέτε, εσείς κύριε Λαμάρη, μας λέτε αυτό το περί το, για το αίσθημα και το δεν πρέπει να είναι πρόχειρο κτλ. Από πλευράς Δίκο ακούστηκαν κάποιες άλλες απόψεις ότι μα ξέρετε, αν αύριο προσφύγουν κάποιοι στα δικαστήρια, ο καθένας έχει από ένα μα να μας πει σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέει, αυτό βλέπει ο κόσμος. Αν προσφύγει, βέβαια, ναι, αν προσφύγει δικαίωμα του καθενός, φτάνει εμείς να πάρουμε εκείνη την απόφαση να ψηφιστεί εκείνος ο νόμος που να αφήνει τα λιγότερα δυνατά περιθώρια σε κάποιον να προσφύγει στο δικαστήριο για να κερδίσει. Γιατί τότε είναι που θα ενεργήσουμε για τις εντυπώσεις.